σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 27 του μηνός Ιουλίου. Είμαστε την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάει σήμερα. Και όπως καταλάβατε, έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές άδειες. Η Κέλλη Κοντογιώργη θα λείψει για την καλοκαιρινή της άδεια. Να ξεκινήσουμε εμείς την κοινοβουλευτική μας επικαιρότητα. Βεβαίως θα πάμε πρώτα σε ένα πολιτικό θέμα, στην εφόλης τη ύλη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον συνάδελφο τον κύριο Σρόιτερ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα τη συζητήσουμε αυτή αναλυτικά την συνέντευξη με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο που θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Δύο σημεία θα ξεκινήσουμε. Το ένα για την οικονομία. Είπε ο Υπουργός ότι η αρχή του τέλους μιας περιπέτειας χαρακτήρισε την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι ανοίγει μια χαραμάδα ελπίδας για τον ελληνικό λαό και συμπλήρωσε ότι αυτό είναι ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει να επαναληφθεί η δοκιμαστική έξοδος με επιτυχία για να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές το καλοκαίρι του 2018. Και για τη δικαιοσύνη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι άλλο είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη και άλλο ανεξέλεγκτη. Οι κρίσεις των πολιτών αλλά και των υπουργών στη δικαιοσύνη δεν απαγορεύονται, αλλά πρέπει να γίνονται τεκμηριωμένα. Αυτά τα δύο σημεία έτσι κρατήσαμε για τον πρόλογό μας. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο, όπως σας είπα, με τον συνάδελφο. Να πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Εκεί είχαμε αντιπαράθεση. Χθες κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βεβαίως οξύνθηκε τα πνεύματα, υποστήριξε πως η παρέμβασή του ως υπουργού στο Ερίκος Ντινάν ήταν καλή υπηρεσία για να μην κλείσει το νοσοκομείο και μείνουν οι εργαζόμενοι στο δρόμο. Ο κύριος Γεωργιάδης κατέθεσε έγγραφα, όπου, όπως είπε, καταδεικνύεται ο ιδιωτικός χαρακτήρας του νοσοκομείου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Είχαμε βέβαια και την επιστολή του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος στέλνοντας την επιστολή στην Επιτροπή δημιουργήθηκε ένταση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαλομενάκης, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε μετά τις 9.30 εδώ στο στούντιο, αναφέρθηκε βεβαίως με έναν τρόπο που αναγκάστηκε η Επιτροπή να προωθήσει την συγκεκριμένη επιστολή στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είχαμε και την παράθεση και με τον κύριο Βέτα και με την κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε στη συνέχεια. Αυτά έτσι εν ολίγης της κοινοβουλευτικής μας ατζέντας. Να περάσουμε εκτός των συνόρων, να δούμε τι γίνεται εκεί στην Γερμανία. Η κυρία Μέρκελ φαίνεται ότι καλά κρατεί, διότι τα ποσοστά της φαίνεται να παραμένουν και όχι μόνο να παραμένουν, αλλά και να αυξάνονται στο 37,5%, δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση την κυρία Μέρκελ, συν 1,5%, ενώ ο κύριος Σούλτς, ο σοσιαλδημοκράτης, παραμένει καθυλωμένος στο 25%. Αυτό δείχνει μια δημοσκόπηση από το Ινστιτούτο ΙΜΣΑ, η οποία έγινε για την εφημερίδα Bild. Να σας πούμε και ένα δυσάρεστο νέο, βεβαίως δεν είναι κοινοβουλευτικό. Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο αεροπόροι από το αεροσκάφος το οποίο είχε χαθεί από τα μεσάνυχτα και τελικά βρέθηκε εκεί στην Λάρισα. Περνάμε σε καλά νέα της ημέρας. Σήμερα και αύριο έχουμε την πληρωμή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Αφορά περίπου 246.000 συμπολίτες μας και το σύνολο είναι 55 εκατομμύρια, μακάρι να τα δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε και για τους επιχειρηματίες ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την προμήθεια του POS, αυτά τα μηχανάκια που πηγαίνουμε και πληρώνουμε. Δυστυχώς τα πρόστιμα από αύριο είναι τσουχτερά. Πάμε στα 1.500 ευρώ περίπου το πρόστιμο για κάθε έναν που είναι υποχρεωμένος να έχει αυτό το μηχανάκι και δεν το έχει. Αφορά 400.000 επαγγελματίες, είναι 85 επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτά εν ολίγης, κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα, κυρίως την κοινοβουλευτική και την πολιτική. Να ρίξουμε μια ματιά τι πρόκειται να γίνει εδώ στην Βουλή, την κοινοβουλευτική μας ατζέντα, ως ήθιστε. Θα ξεκινήσουμε από την Ολομέλεια, όπου συνεδριάζει βεβαίως στις 6 ώρα το απόγευμα η Ολομέλεια, με θέμα την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με φορολογικά και τους τρόπους που είχαν βρει οι εταιρείες για να κάνουν φοροδιαφυγή. Πάμε στις επιτροπές. Στις 9.30 συνεδριάζει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Εκεί θα ασχοληθεί βεβαίως με τα βαρέα οχήματα εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και την οριζόντια κυκλοφοριακή σήμανση. Στις 10 αλλά και στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το θέμα της υγείας. Πρόκειται στην μία συνεδρία στις 10 να έχει ακρόαση των φορέων και στις 3 θα έχει την επί των άρθρων συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Και τέλος έχουμε την Επιτροπή στις 18:30, την Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκεί λοιπόν πρόκειται να ασχοληθούν με τους πρόσφυγες, τα δικαιώματα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Είναι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και είναι εκπρόσωποι διαφόρων άλλων φορέων. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι έγινε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαμε και ένταση, όπως σας είπα, μεταξύ του κ. Βέτα και της κ. Χριστοφιλοπούλου, όταν ο κ. Βέτας αναφέρθηκε για τον χώρο της κ. Χριστοφιλοπούλου, με επίθετα τα οποία την έκαναν να έχει ένσταση, και θα δούμε όλα αυτά τα οποία έγιναν στο σχετικό ρεπορτάζ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην παρέτηση Μαρτίνη, λέγοντας ότι τη ζήτησε καθώς την απαιτούσε ως αντιπολίτευση και ως ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Ανδρέας Ξανθός, σε σειρά ερωτήσεων του, ως επικεφαλής Επιτροπής Υγείας ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσε από την κυβέρνηση Σαμαρά να επιτύχει την απομάκρυνση του κυρίου Ανδρέα Μαρτίνη από τη διοίκηση του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Όταν ο κύριος Φλαμπουράρη ζήτησε από την οικογένεια Μαρινόπουλου να φύγει από το Μαρινόπουλο, τους είπε οι τράπεζες, ζητάνε να φύγει η οικογένεια Μαρινόπουλου. Το καταλάβατε? Μπράβο. Όσον αφορά σε ζήτημα σωρίας προσλήψεων και μετατάξεων στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι. Ένταση προκλήθηκε μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του Προέδρου της Εξεταστικής κυρίου Μπαλομενάκη για το αν το δημόσιο είχε δικαίωμα ανακοπής του πληστηριασμού. Η υπογραφή του Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης υπογράφει το μνημόνιο. Το κράτος έχει συνέπεια και συνέχεια, κύριε. Τώρα μιλάω εγώ, καλοπαραβολή το Υπουργείο και θα έκρινε το δικαστήριο αν το μνημόνιο απεμπολούσε το δικαίωμα του δημοσίου. Αυτό θα το έκρινε η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Με προσβάλλατε βάναυσα. Διότι εγώ δεν έχω παραιτηθεί από κανένα ενδικό μέσο στο μνημόνιο. Η διοίκηση του ΚΙΕΝ έχει παραιτηθεί, κύριε. Εγώ υπογράφω ως παρατηρητής αυτό το μνημόνιο. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα δωρεάν νοσήλια και τους υπέρογκους μισθούς, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για σύστημα που είχε δημιουργήσει ο Μαρτίνης για να μπορεί να κυβερνά το βασίλειό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι ο κύριος Μαρτίνης είχε φτιάξει ένα σύστημα όπου προσπαθούσε να τους έχει όλους ευχαριστημένους, για να μην του ασκεί κανείς έλεγχος ότι έκανε και να συνεχίζει να κυβερνά το βασίλειό του. Όταν αυτά τα μέλη έθεσαν ως αίτημα να μην είναι αποκλειστική προνομία του Προέδρου του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, δηλαδή του Μαρτίνη, αλλά του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή αυτών των δωρεάν νοσηλιών, οι τρεις του Δημοσίου ψήφισαν υπέρ και οι τέσσερις του Μαρτίνη ψήφισαν κατά. Άρα μέχρι το τέλος κράτησε ο κ. Μαρτίνης για τον εαυτό του τον αποκλειστικό έλεγχο των δωρεάν νοσηλιών. Πιστεύω για να μπορεί να κάνει ρουσφέτια, αν το πούμε με το καθένα λεγόμενο, και να είναι ευχαριστημένο. Την κατάθεση του κυρίου Γεωργιάδη, όπως σας είπαμε, θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Αντώνη Μπαλομενάκη, που θα μας κάνει τιμή να είναι εδώ κοντά μας. Να μείνουμε όμως στο θέμα, γιατί είχαμε και μία δεύτερη ένταση σχετικά με την επιστολή που έστειλε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο, θα διαβάζω από τις σημειώσεις μου, μέλη στημένων εξεταστικών επιτροπών, κατασκευασμένους μάρτυρες και προαποφασισμένα πορίσματα. Βεβαίως υπήρξε αντίδραση και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και από τον κύριο Νικολόπουλο, τον βουλευτή. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως και εκείνοι χαρακτήρισαν, δήλωσαν ότι διαφωνούν με την δήλωση του κυρίου Λοβέρδου. Να σας πούμε σε αυτό το σημείο, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, ότι υπήρξε και η ένταση, την οποία είπαμε πριν από λίγο, μεταξύ του κυρίου Βέτα και της κυρίας Εύης Χριστοφιλοπούλου. Ζήτημα προέκυψε με τη γραπτή δήλωση του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου, την οποία κοινοποίησε γραπτό στην Εξεταστική Επιτροπή και κάνει λόγο για μέλη στημένων εξεταστικών επιτροπών, κατασκευασμένους μάρτυρες και προαποφασισμένα πορίσματα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ο ανεξάρτητος Νίκος Νικολόπουλος τη χαρακτήρισαν απαράδεκτη και προσβλητική. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν ότι διαφωνούν με τη δήλωση, αλλά ο κύριος Λοβέρδος άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα. Ενώ ένταση προκλήθηκε μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βέτα και της βουλευτού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου. Κατάπτυσσα το έγγραφο, εξευριστικό. Αισθάνομαι προσβλημένος βαθύτατα και εξευριζόμενος. Οι μάρτυρες που καταθέτουν εδώ, είτε είναι συνάδελφοι, είτε είναι όχι, είτε δεν είναι, έχουν δικαίωμα να κρίνουν την Επιτροπή όπως αυτοί νομίζουν. Εάν ο κύριος Λοβέρδος ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής, θα είχαν ξυλωθεί τα έδρανα. Θα λέγανε ότι είναι φασιστική, ότι είναι απαράδεκτη. Θεωρώ ότι παρότι τα σχόλια του είναι ιδιαίτερα καυστικά, είναι στα πλαίσια της εκτέλεσης των συνταγματικών του καθηκόντων ως βουλευτής να εκφράσει άποψη.
Είναι μια επιστολή την οποία έστειλε ο κύριος Λοβέρδος. Γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Δεν συμφωνώ με όλα αυτά που λέει η συγκεκριμένη επιστολή. Όμως θεωρώ ότι ο κύριος Λοβέρδος έχει δικαίωμα και προφορικά και γραπτά να κάνει τις δικές του κρίσεις. Να τον καλέσουμε με καλή πρόθεση για να μας εξηγήσει αυτό που είπε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ θα στείλω μια επιστολή με κοινοποίηση σε εισαγωγικά τη λέξη το Σταύλο. Εκείνο λέγοντας ότι ο Σταύλος αυτός τέτοια γαϊδούρια βγάζει. Αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε συνάδελφοι. Το ανοίγετε στο Σταύλο. Ανοίγετε στον ίδιο Σταύλο, κύριε Σταυλοπούλου. Δώστε μου ένα λεπτό. Να σας εξηγήσω το Σταύλο. Δώστε μου ένα λεπτό. Να σας εξηγήσω το Σταύλο. Απαξιώ κι εγώ να απαντήσω στο Σταύλο. Ωραία. Θέλω μόνο να θυμίσω στον κύριο συνάδελφο την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που την έβριζαν με τα βδελιγμίας και ο κύριος Σούρλας εδώ την επένεσε όπως και όλη και η κυβέρνησή σας προσπαθεί να τη διατηρήσει. Τον ΕΟΠΗ και άλλα πολλά. Ο κύριος Λοβέρδος τα έκανε. Σε νέα γραπτή του δήλωση, ο κύριος Λοβέρδος κάνει λόγο για ηταμή συμπεριφορά και πολιτική χρεοκοπία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή. Όλα αυτά να επαναλάβουμε, θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Παλωμενάκη, που θα είναι εδώ. Πάμε τώρα στην Ολομέλεια. Εκεί συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νομοσχέδιο σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαν εντοπιστεί κάποια προβλήματα στον Καλλικράτη, στη λειτουργία του, στην πρακτική του εφαρμογή. Και αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά ρύθμιζε αυτές τις διαδικασίες. Έχει να κάνει βεβαίως με την αντιμιστία των αντιδημάρχων, έχει να κάνει με την παραχώρηση ορισμένων σχολικών κτηρίων στους Δήμους, έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα. Ωστόσο, είχαμε ένα θέμα με το κύριο Σκουρλέτης, απάντηση σχετικά με τον Γιάννη Βαρουφάκη και την επιστολή, και είπε ότι ουδέποτε παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο που υποστήριξε ότι κατέθεσε ο κύριος Βαρουφάκης. Σε αυτή τη δήλωση έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πάνος Σκουρλέτης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το σύνολο των ζητημάτων της πολιτικής επικαιρότητας. Ουδέποτε υπήρξε τέτοια παρουσίαση σχεδίου από τον κύριο Βαρουφάκη σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για παράλληλο νόμισμα. Ανασύρατε τις φιγούρες του Γκόρτζου και του Μαυρογιαλούρου από μια έτσι ωραία εποχή νοσταλγίας του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Ανασύρατε και κάποιους μπανάλ και ανασύρετε ψυχροπολεμικούς αφορισμούς. Παρεμένετε στην άσκηση της δικαστικής λειτουργίας, θίγοντας μάλιστα την διάκριση των εξουσιών κατά το άρθρο 26 του Συντάγματος. Σας άκουσα με μία επιχειρηματολογία, θα μεταθέσετε τις αυτοδιοικητικές εκλογές από την άνοιξη για το φθινόπωρο για να μην πέσουν μαζί με τις ευρωεκλογές. Ο κύριος Τσίπρας διαβεβαιώνει ότι το φθινόπωρο θα γίνουν εθνικές εκλογές, εκτός αν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο. Φανταστείτε να ήταν χρυσαυγίτες και να πετάγανε fake βολάν για την αθώωση του Νίκου του Μιχαλολιάκου, του αρχηγού της τρίτης πολιτικής δύναμης, ο οποίος έχει πάει στη φυλακή. Και έκαναν λοιπόν αυτό το πράγμα για μια γυναίκα η οποία έχει καταδικαστεί δικαίως, αδίκως, δεν ξέρω, θα δούμε. Μια ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση που έτσι όπως παρουσιάστηκε είναι ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί οι δύο κόσμοι που συγκρούονται? Μήπως είναι στο ζήτημα ότι βγήκε χθες η Ελλάδα στις αγορές, η ελληνική οικονομία, και το οποίο η κυβέρνηση το χαρακτήριζε μια σημαντική μέρα? Τον Μάρτιο του 2015, όταν παρουσίαζε ο κ. Βαρουφάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο το δικό του σχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα που τελικά έγινε παράλληλο νόμισμα, εσείς κ. Σκουρλέτη, τι εικόνα είχατε αποκομίσει από εκείνη την παρουσίαση του Υπουργικού Συμβουλίου? Καλείτε την κυβέρνηση για τι πράγμα? Για κάτι που δεν έκανε? Τη κάνετε κριτική γιατί δεν το έκανε αυτό? Διότι απαντήθηκε από την ίδια τη ζωή με συγκεκριμένες επιλογές. Και η επιλογή ήταν μία στρατηγική. Να αναζητήσουμε λύση εντός της Ευρωζώνης. Και αυτό γιατί? Για να αποφύγουμε την ακόμη μεγαλύτερη βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν σχετικά με την επικαιρότητα, Βαρουφάκης κτλ. Έχουμε εδώ κοντά μας τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο από το Star. Αντώνη, καλώς μας ήρθες. Καλημέρα. Μέχρι τώρα είχαμε δει τι έγινε στην Ολομέλεια σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός, ο κύριος Σκουρλέτης. Mm-hmm. Το αν ο κύριος Βαρουφάκης είχε έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο και αν είχε παρουσιάσει το σχέδιό του κτλ. Έδωσε ορισμένες απαντήσεις και θίχθηκαν πολλά πράγματα της επικαιρότητας. Έτσι, για να κλείσουμε όμως τον κύκλο της Ολομέλειας, θα έλεγα να παρακολουθήσουμε μαζί ακριβώς αυτά τα οποία υπόθηκαν τώρα επί της ουσίας σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει να κάνει, όπως σας είπα, με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ρυθμίσεις για τα πρακτικά θέματα εφαρμογής του Καλλικράτη.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που αφορούν μεταξύ άλλων στον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης, στη λειτουργία του Μητρώου Πολιτών, με το οποίο διασυνδέονται ψηφιακά τα ληξιαρχεία με τα δημοτολόγια, και στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών φυσικών προσώπων προς τους Δήμους. Για μεταρρυθμιστική πνοή έκανε λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστάσιος Πρατσόλης. Το Μητρώο Πολιτών αποτελεί μια καινοτόμα εφαρμογή και έρχεται να συνδυάσει δύο βάσεις δεδομένων, του ληξιαρχείου και του δημοτολογίου. Επίσης, οι διατάξεις για τη ΔΕΙΑ, που είναι η ναυαρχίδα των δημοτικών επιχειρήσεων, κινούνται στη λογική της ενσάρκωσης ενός νέου ρόλου που θα τους επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των νέων επενδυτικών εργαλείων, αλλά και μια πιο ευέλικτη και δημοκρατική διοίκηση. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης, έκανε λόγο για ρουσφετολογικές διευθετήσεις και υποστήριξε ότι υπάρχει αντισυνταγματικότητα και απαράδεκτη παρέμβαση της κυβέρνησης σε εκκρεμείς δίκες. Όταν ξέρετε το Σύνταγμα απαιτεί να συνοδεύεται κάθε νομοσχέδιο με μια έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο που να περιγράφει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δεν εννοεί να συνοδεύεται με μία έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο η οποία δεν θα λέει τίποτε γιατί δεν της έχουν παρασχεθεί στοιχεία. Το άρθρο 100, ακούστε τώρα εδώ, τεράστιο ζήτημα, ηθικής τάξης ζήτημα. Υπήρχε υποχρέωση σε υπαλλήλους των ΟΤΑ να δώσουν στοιχεία. Στο άρθρο λοιπόν 100, τι κάνει, δημοτικοί υπάλληλοι είχαν την υποχρέωση να διαβιβάσουν στοιχεία. Να διαβάσουν στοιχεία εις εκτέλεση νόμου. Ποιανού νόμου? Ακούστε τώρα γιατί θα εξεγερθείτε εδώ. Του νόμου Μητσοτάκη. Έσχος, ντροπή. Άμα είναι νόμος του Μητσοτάκη, έχει δικαίωμα ο υπάλληλος να μην τον εφαρμόζει. Και όταν μάλιστα δεν τον εφαρμόσει τον νόμο Μητσοτάκη, έρχεται ο παρόν κύριος Υπουργός, την ώρα που έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ενδεχομένως και ποινικές διέξεις για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή εκκρεμεί υπόβαση στα δικαστήρια, και λέει τι, απαλλάσσετε. Άμα είναι νόμος Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται. Ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Λεωνίδας Γρηγοράκος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της δημόσιας ζωής. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μια πλευρά να βάζετε σκυρή φορολογία σε όλους τους πολίτες και τους συνταξιούχους, να έχετε στεγνώσει την αγορά και ξαφνικά να αρχίζετε να δίνετε κάποια ψίχουλα σε ορισμένους εργαζόμενους για ψηφοδηρικούς λόγους. Για μια φορά ενισχύετε την κοινωνική και συστηματική ανισότητα. Το ίδιο κάνετε και με τις ΔΕΙΑ. Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο Ευάγγελος Καρακώστας υποστήριξε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία κομματικού κράτους. Το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ρουσφετολογικό και συνιστά μεγέθυνση του πελατειακού κράτους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Διόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στους δημοσίους υπαλλήλους είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Για στρατηγική συναντήληψη μεταξύ της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Εμμανουήλ Σιδηχάκης. Αξιοποίησαν το εύρος των διατάξεων, την πολυπλοκότητά τους και τη διαχειριστική λογική που τις διέπει των φωτογραφικών διατάξεων, προκειμένου να αποφύγουν να εκτεθούν μπροστά στα μάτια των εργαζομένων για τη στρατηγική συναντήληψη που έχουν για την καπιταλιστική ανάπτυξη που επιδιώκουν, στα μνημόνια και τους πάνω από 600 εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφίσει και τους δεσμεύουν. Ο εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κωνσταντίνος Κατσίκης μίλησε για νομοσχέδιο που προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και στηρίζει την αυτοδιοίκηση, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του κόμματός του στην καύση των νεκρών. Δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά στήχηση και ευπίθεια στις αρχές μας περί χριστιανικού δόγματος. Εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών, ο Ιωάννης Σαρίδης έκανε λόγο για αποσπασματικότητα του νομοσχεδίου, σημείωσε ωστόσο ότι η Ένωση Κεντρών θα στηρίξει όσες διατάξεις θεωρεί θετικές. Η ποσότητα των τροπολογιών, τα θέματα που καλύπτουν και η ανικανότητα να προγραμματίσετε το οτιδήποτε δείχνουν το μέγεθος της ανεπάρκειας. Για θλιβερή πραγματικότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έκανε λόγο ο εισηγητής του ποταμίου Σπύρος Δανέλης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και οικονομικής ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι θα ήταν ορθό για πολλούς λόγους και προς αμοιβαίο όφελος αυτοδιοίκησης και κράτους και των οικονομικών τους να γίνει ένας σοβαρός συμψηφισμός των οφειλών του κράτους, τα περίφημα παρακρατηθέντα, με τις οφειλές των ΟΤΑ προς τη φορολογική διοίκηση. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι θέμα μιας στοιχειώδους δικαιοσύνης.
το να δίνουμε πια την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα να μπορούν να απολαμβάνουν των μέτρων ατομικής προστασίας. Και όχι όπως ήταν μέχρι τώρα το καθεστώς που απαγόρευε στους συμβασιούχους, οι οποίοι κάναν την ίδια δουλειά με τους μόνιμους στην καθαριότητα, να έχουν τα ατομικά μέτρα προστασίας. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με την ρύθμιση των χρεών είτε επιχειρήσεων είτε φυσικών προσώπων προς τους Δήμους. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με το ακατάσχετο στα προνοιακά επιδόματα, το οποίο εισάγεται μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν τροπολογίες, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν την παράταση για 2 χρόνια της δυνατότητας αναπλήρωσης κάλυψης κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών 5 ετούς υποχρέωσης, τη δυνατότητα προσωρινής μεταγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, Ρωμά και άλλων, σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους, την επέκταση για χρονικό διάστημα 42 ημερών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, η οποία έλυγε στις 27 Ιουλίου, για τις περιοχές όπου υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης. Τέλος, τη δυνατότητα κατά παρέκκληση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων 30 και 242 του 1996 στις περιφέρειες να προβούν σε δωρεές 62 πόρων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέρ του σεισμοπλήκτου Δήμου της ΚΟ. Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, την συνέντευξη που παραχώρησε χθες. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την επιτυχή έξοδο της χώρας μας στις αγορές. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα τη συζητήσουμε με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Λοιπόν, Αντώνη, τη βλέπαμε χθες. Καταρχάς ήταν εφόλης της ύλης και νομίζω και μεγάλη σε διάρκεια. Τηλεοπτικά μεγάλη σε διάρκεια, πάνω από μια ώρα. Ξεπέρασε τη διάρκεια του δελτίου, όπως ήταν αναμενόμενο. Βεβαίως, ήταν πολλά τα θέματα στην ατζέντα. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει μετά την έξοδο στις αγορές. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι έχει πάρει το παιχνίδι επάνω του και έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Έδωσε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση αυτή την κίνηση που έκανε για να βγούμε στις αγορές δεν θα σταματήσει εδώ. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε σε όλους τους τόνους ότι η δραματική περιπέτεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, της ελληνικής οικονομίας θα σταματήσει, θα τελειώσει από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, προανήγγειλε καλύτερες μέρες. Βέβαια, ελπίζουμε όλα αυτά να μην μείνουν στα λόγια και να μην είναι ευχολόγια. Είπε με νόημα ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα περιμένουμε πιο σαφή μέτρα για το χρέος και ότι το προϋπολογισμό του 2019. Εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, είπε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τον διαμορφώσουμε εμείς. Και σταδιακά θα πιστεύει ότι θα αποκλιμακωθούν τα επιτόκια σε ένα χρόνο από σήμερα. Μάλιστα, αυτό που έχει ένα νόημα, και το λέγαμε αυτό κατά καιρούς, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν ήταν πανάκια να μπούμε, η ένταξή μας να μπούμε στο QE, στο λεγόμενο στο χαλάρωση, αυτό στην ποσοτική χαλάρωση. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και με την Κύπρο, το λέγαμε όλοι και αυτό φάνηκε και στην πορεία τουλάχιστον από το αποτέλεσμα που είχε η έξοδος της χώρας μας στις αγορές και από τα ποσά που αντλήσαμε. Αντώνη, από πλευράς οικονομίας είπε ότι δεν είναι το χρώμα μαύρο, υπάρχουν και άλλα χρώματα. Από εκεί πέρα όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Επεκτάθηκε σχεδόν σε όλα τα θέματα τα οποία μπορούσε να απαντήσει από τη θέση του Πρωθυπουργού. Ο Αντώνης ο Σρόιτερ το ρώτησε και για το θέμα του κυρίου Βαρουφάκη και απάντησε αυτό που είχε με non-paper στείλει και το Μέγαρο Μαξίμου. Καλές πωλήσεις, έτσι. Καλές πωλήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά ότι όλα αυτά ο κύριος Βαρουφάκης τα κάνει για επικοινωνιακούς λόγους, ότι δεν έχει πει κάτι καινούργιο, ότι όλα αυτά είναι γνωστά, ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε μια σκληρή διαπραγμάτευση όπου η χώρα, έτσι σε εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε, είχε μπει στη Λεμιτόμο. Και ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν ύστερα από αυτό το διάστημα έχει γράψει ένα καινούριο βιβλίο και πρέπει να το πλασάρει. Του ευχήθηκε λοιπόν, όπως θα έκανε και ο καθένας, καλές πωλήσεις. Καλές πωλήσεις. Τώρα με το θέμα της δικαιοσύνης και επειδή υπάρχει πολλή φιλολογία σχετικά με τις ένθεν και ένθεν αντιπαραθέσεις, να το πω τέλος πάντων, με τη δικαιοσύνη απάντησε και σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Ήταν επόμενο, δεν μπορούσε να μην ρωτήσει. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για όλα και νομίζω ότι έδωσε απαντήσεις σε όλα, είτε αν αυτές έπεισαν είτε όχι. Για το θέμα της δικαιοσύνης και την αντιπαράθεση αυτή ή τη διάσταση απόψεων που εκφράζεται δημόσια από πολιτικά στελέχη και από το χώρο των δικαστών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν είναι όμως ανεξέλεγκτη. Και αυτό ότι ο πολιτικός κόσμος έχει δικαίωμα στην κρίση από κάποιων αποφάσεων. Αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έτσι ένα πολιτικό σχόλιο νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι εκτονώνεται αυτή η σε εισαγωγικά ή χωρίς αντιπαράθεση και νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα το δούμε.
Μάλιστα. Αντώνη, είναι πολλά τα θέματα. Ίσως να μην πλατιάσουμε, να μην επεκταθούμε περισσότερο. Θα ήθελα να σου πω για την ασφάλεια επίσης. Ναι, ένα άλλο θέμα. Αυτό θα το θίξουμε. Θα ήθελα σε αυτό σημείο να κάνουμε μία παρένθεση. Γιατί κοινοβουλευτική εκπομπή είμαστε. Πρέπει να παρουσιάσουμε βεβαίως και τα τεκτενόμενα εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχαμε χθες λοιπόν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που ουσιαστικά προσαρμόζει τη δική μας νομοθεσία με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι ουσιαστικά να καλύψει ένα θέμα φοροδιαφυγής που έχει να κάνει με τις ενδοομιλικές συνεννοήσεις που με αυτόν τον τρόπο, τώρα θα μου πείτε στην καθημερινότητά μας τι έχει να κάνει, και όμως έχει να κάνει γιατί με τη φοροδιαφυγή μπορεί τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσουμε να είναι σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Να δούμε τι έγινε στα φορολογικά άρθρα στο σχετικό νομοσχέδιο. Στην κατάρθωση συζήτηση του νομοσχεδίου καταγράφηκε ευρύτερη συνένεση στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά και πολλές επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε άλλες διατάξεις. Ανάμεσα σε αυτές και το άρθρο το οποίο προβλέπει ότι η Ελστάτ αναλαμβάνει όλα τα νομικά και δικαστικά έξοδα για στελέχη στα οποία αντιμετωπίζουν διώξεις. Τα έξοδα αυτά θα επιστραφούν μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους. Η διάταξη αυτή αφορά και τον πρώην πρόεδρο της αρχής, Ανδρέα Γεωργίου. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει διατυπώσει την επιφύλαξή του και ο Δημήτρης Καμένος από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι θετικό που αρκετά σημεία του νομοσχεδίου βρίσκουν σύμφωνο και το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που έχει περάσει η χώρα και η κοινωνία. Ακριβώς και γι' αυτό οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα, αλλά παράλληλα δίνουν ανάσες και στην κοινωνία, τόσο από οικονομική σκοπιά όσο και από κοινωνική, δίνουν κουράγιο σε όλους και όλες μας, ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου. Στο νομοσχέδιο σωματώθηκαν μετά τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσαν η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας. Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ζήτησαν να αποσυρθεί και να κατρεθεί σε επόμενο νομοσχέδιο η τροπολογία του Υπουργού Οικονομίας για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στα οικονομικά επιμελητήρια. Στις ενστάσεις των βουλευτών απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία είναι επιβεβλημένη δεδομένων των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί αλλά και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια στην οικοδόμηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Η υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης βασίστηκε σε μια μακρόχρονη διαδικασία αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης. Συνεχούς διαλόγου με την επιμελητηριακή κοινότητα και εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Με υπόμνημά του στην Επιτροπή, ο πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Θα παρακολουθήσουμε την συζήτηση του νομοσχεδίου βεβαίως στην Ολομέλεια που είναι σήμερα το απόγευμα στις 6. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα της υγείας, τον κύριο Αντώνη Παλωμενάκη. Κύριε Παλωμενάκη, καλώς μας ήρθατε. Και βουλευτή Χανίων, αυτό να το λέμε, είναι ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε πρόεδρε, είχαμε μείνει με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο στη συζήτηση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού και θα φύγαμε πριν σας καλωσορίσουμε το θέμα της ασφάλειας. Αντώνη, ο Πρωθυπουργός στο θέμα της ασφάλειας παρουσίασε μια κατάσταση σαν ας πούμε να είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν άφησε περιθώρια. Υπογράμμισε σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα είναι η ασφαλέστερη χώρα της Ευρώπης και μάλιστα ότι είναι πυλώνας ασφαλείας. Όταν φτάσαμε στο σημείο, όταν η κουβέντα έφτασε στο σημείο των εξαρχείων, της περιοχής των εξαρχείων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή και ότι δεν είναι τωρινό. Ανέκαθεν ήταν μια ιδιαίτερη περιοχή. Μάλιστα, υπενθύμησε και το γεγονός της αστυνομικής επιχείρησης που είχε γίνει εκεί για την καθάριση των εμπόρων ναρκωτικών και γενικότερα για τη διακίνηση που είχε γίνει εκεί. Ωστόσο, να σου πω ότι απέφυγε, μάλλον έμειναν στα χαμόγελα όταν ο Αντών Σρόιτερ, ο συνάδελφος, τον κάλεσε να περπατήσουν μαζί στα εξάρχεια. Γιατί προηγουμένως ο Πρωθυπουργός του είχε
του είχε κάνει την πρόσκληση να πάνε μαζί, να περπατήσουν μαζί στον δρόμο για να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαμογελούν παρά τα όποια προβλήματα που υπάρχουν, πάντα στο θέμα της ασφάλειας, έτσι, δηλαδή ήταν εκεί. Τώρα, να πούμε έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός, ότι εχθές είχαμε και εδώ στη Βουλή, είχαμε μια ευνηδιαστική εισβολή των μελών του Ρουβίκονα, οι οποίοι μπήκαν, ευνηδίασαν. Μας ευνηδίασαν εδώ όταν σηκώθηκε η μπάρα ελέγχου για να περάσει το αυτοκίνητο του αναπληρωτή υπουργού του κ. Χουλιαράκη. Εκείνη την ώρα λοιπόν αυτοί είχαν στήσει καρτέρι, μπήκαν μέσα. Ωστόσο να σου πω ότι η φρουρά έδρασε αστραπία, έτσι. Ασφαλίστηκαν οι πόρτες του κοινοβουλίου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να εισβάλλουν μέσα. Εξάλλου, όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι εδώ, το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μια αυξημένη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τους άντρες φρουράς. Έτσι λοιπόν τους περιόρισαν στο περιστήλιο. Με τη σειρά τους έκανε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Συνελήφθησαν, κάποιοι μπήκαν σε περιπολικά. Μετά από συνεννόηση του Προέδρου της Βουλής με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μάλιστα, αφέθηκαν ελεύθεροι και όπως κατέθεσαν, καταθέτοντας τα στοιχεία. Κύριε Πρόεδρε, ένα συνήθις ακτιβισμός, το έχουμε παρατηρήσει και άλλες, έχει ξαναεπαναληφθεί αυτό. Όντως, η λέξη ακτιβισμός ταιριάζει. Mm-hmm. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας που ανεξάρτητα πώς τοποθετείται κανείς, είναι στα πλαίσια μιας ανοχής που δείχνει το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε εκδηλώσεις που δεν περιέχουν βία στην ουσία, είχε ένα συμβολισμό. Άλλοι πολίτες το επικροτούν ως επιλογή, άλλοι όχι ενδεχομένως. Σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν, νομίζω, οι υπηρεσίες και ότι δεν είχαμε κάποια βίαιη αντιμετώπιση που δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση το ζητούμενο. Μάλιστα. Να σας πω, συγγνώμη, ναι, όμως, ναι, υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια εντονότατη αντίδραση από τα κόμματα τα οποία κάνουν λόγο για ανοχήρωτη πολιτεία. Όχι σε ό,τι αφορά τις κινήσεις, το πρακτικό. Το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι δρούν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, ένας ακτιβισμός ο οποίος είναι ενοχλητικός εις βάρος του πολίτη, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας. Τι θα ήθελαν ενδεχομένως αυτοί που κατηγορούν, να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει παρακολούθηση, να υπάρχουν προληπτικές συλλήψεις, τι θα θέλανε? Εδώ έχουμε μια δημοκρατία η οποία. Η εικόνα του συντάγματος με κάγκελα δεν ήταν και ότι καλύτερο. Βεβαίως δεν υπήρχε πρόσβαση, αλλά υπήρχε αυτή η εικόνα. Ερχόταν τουρίστας και έβλεπε τα κάγκελα μπροστά από τον άλλον στρατιώτη. Νομίζω το ίδιο της δημοκρατίας είναι η ανοχή και η προσοχή με την οποία εστιάζει κανείς σε κάθε συγκεκριμένη εκδήλωση προκειμένου να βγάλει τα ανάλογα συμπεράσματα, πολιτικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα θέματα για τα οποία βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παλωμενάκη, σας καλέσαμε. Αντών, είχαμε χθες εδώ την κατάθεση του κυρίου Γεωργιάδη. Κράτησε πάρα πολλή ώρα, κύριε Πρόεδρε, και τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μία έτσι, ένα συμπέρασμα δικό σας, αν είσαστε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που πήρε η Επιτροπή στα θέματα που τέθηκαν. Ικανοποιημένος δεν μπορώ να είμαι, γιατί η ως τώρα πορεία των εργασιών της Επιτροπής έχει αναδείξει άλλου είδους ζητήματα και έχει δώσει άλλου είδους απαντήσεις από αυτές που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θα με ικανοποιήσει, είναι θέμα προσέγγισης της αλήθειας, της πραγματικότητας, με την εξής έννοια, ότι όταν δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε εντοπίσει οι περισσότεροι από εμάς ότι υπήρξε μια παράβαση εκ μέρους του κυρίου Γεωργιάδη ως υπουργού των καθηκόντων του και επέμβαση στα εσωτερικά ενός Ιδρύματος και στα εσωτερικά μιας νοσοκομειακής μονάδας η οποία λειτουργούσε με όρους κοινοφελούς Ιδρύματος, αυτό επιβεβαιώθηκε χθες, για παράδειγμα. Είχαμε μία ομολογία του κυρίου Γεωργιάδη που, κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο σημείο και το ουσιαδέστερο της παρουσίας του ήταν αυτό, ότι παρέκαμψε συνειδητά τον νόμο, υπερεύει τα καθήκοντά του και επέβαλε κυριολεκτικά με σειρά ενεργειών, όχι μόνο με την επιστολή παραίτησης, στην οποία άλλωστε ομολογεί ότι το υπέδειξε ο κύριος Σάλλας, αλλά με σειρά μεθοδευμένων ενεργειών την μεταβίβαση, την εκποίηση ουσιαστικά του Ιδρύματος και τη μεταβίβαση σε ιδιωτικά χέρια. Που για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε δηλαδή ένα κρίκο που έλειπε, αν θέλετε τη λέξη, από την αλυσίδα των ενεργειών που ξεκίνησαν από το 2012 επί Λοβέρδου για να καταλήξουν στην ιδιωτικοποίηση. Και αυτό μας το προσέφερε σε εισαγωγικά ο κύριος Γεωργιάδης, αν θέλετε με περίσσια έτσι αυτοπεποίθηση, δεν χρησιμοποιώ άλλη λέξη, που εν πάση περιπτώσει, κατά την αντίληψη, πιστεύω, του μέσου πολίτη, ήταν μια πράξη αυθαιρεσίας και μια πράξη επιζήμια για το δημόσιο όφελος. Ο χαρακτηρισμός που είχατε πει πρίτανη των μεθοδεύσεων, νομίζω επιβεβαιώθηκε κατά την άποψή σας. Κατά τη γνώμη τη δική μου, υπήρξε μια σειρά μεθοδεύσεων, τις οποίες ενορχίστρωσε κυριολεκτικά και καθομολογίαν του, μάλιστα, από χθες ο κ. Γεωργιάδης. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί την παρακολούθησα την Επιτροπή. Ο κ. Γεωργιάδης, πέραν, δεν θα μπω στην ουσία της λεπτομέρειας, είπε ότι όλα έγιναν για την προστασία των εργαζομένων. Σωστά.
Μάλιστα. Αυτό υποστήριξε. Μάλιστα. Δεν είχε μπει σε μια πορεία ιδιωτικοποίηση στο νοσοκομείο. Δεν έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια, κάποιες αγγυλώσεις, ενδεχομένως γραφειοκρατικές ή οτιδήποτε. Ή σε μια τέτοια διαδικασία, όταν υπάρχει το αντικείμενο του πληστηριασμού, για να φτάσει στην τελική πορεία. Τώρα, εγώ δεν θα πω στη λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν τόσοι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν απλήρωτοι. Ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο έπρεπε να σωθεί. Νοσοκομείο είναι. Γιατί να μη σωθεί, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν, να σας πω συγγνώμη κιόλας, δεν ήταν κλαμπ. Ήταν ένα νοσοκομείο και ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Δεν θα έπρεπε να ξεπεραστούν όλες αυτές οι αγγυλώσεις? Ασφαλώς έπρεπε, και για να μην κάνει κανείς παρελθοντολογία, ο Τρόσας και οι άσετε που λένε. Δηλαδή θα έπρεπε πραγματικά αυτοί οι οποίοι είχαν φτάσει στο σημείο εκείνο να το φροντίσουν. Αλλά με ποια μέθοδο όμως? Θα έπρεπε να ακολουθήσουν, κατά την αντίληψη τουλάχιστον τη δική μου, και πιστεύω ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής αυτό θα αναδείξει στο τέλος, σειρά ολόκληρη εξυγιαντικών προτάσεων, μελετών, προτάσεων που είχαν σύμφωνη γνώμη του τραπεζικού συστήματος και οδηγούσαν στη διατήρηση της φυσιογνωμίας αυτού του νοσοκομείου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για να καταλάβει και τηλεθεατής, είμαστε σε εκείνη τη στιγμή όπου το Ερίκο Ντινάν βγαίνει να απολυθεί από την Μαρφίν, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια σε μια άλλη τράπεζα στην Πειραιώς, στην προκειμένη περίπτωση. Η τράπεζα Πειραιώς αγόρασε το δάνειο που είχε η Μαρφίν, πολύ χαμηλά μάλιστα, και απέκτησε τα δικαιώματα που είχε η Μαρφίν. Η Μαρφίν είχε καταγγείλει τα δάνεια, τα είχε καταστήσει απαιτητά, με πιθανότατα με μια πρόφαση, γιατί αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ στα δικαστήρια κατόπιν παρεμβάσεως του κυρίου Λοβέρδου. Απέκτησε τα δάνεια λοιπόν και απέκτησε τις απαιτήσεις. Προχώρησε σε πιεστική κατάσχεση και πληστηριασμό υπό τη σκέπη του μνημονίου, του τριμερούς μνημονίου, το οποίο σας λέω και πάλι επέβαλε ο κύριος Γεωργιάδης. Ένα κείμενο για το οποίο χθες προσπάθησε ο κύριος Γεωργιάδης, διότι προφανώς αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενέργειάς του εκείνης, να το παρουσιάσει τον εαυτό του, το Υπουργείο Ελετότε, ως απλό παρατηρητή. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ήταν ισότιμος, συμβαλόμενος στο κράτος, παρακαλώ, το οποίο, αν διαβάσει κανείς το μνημόνιο, το οποίο είναι μνημείο εθελοδουλείας του κράτους σε ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο θέλει να πάρει μια επιχείρηση, ανθούσα επιχείρηση, και στην πραγματικότητα άνοιξε το δρόμο, μεθοδικά σας λέω και πάλι τη λέξη, στην εκποίηση, στον πληστηριασμό. Υπήρχε και μια λεπτομέρεια ακόμα, θα την δούμε στη συνέχεια, ότι υπήρχε μια άλλη πινελιά ακόμα στην όλη διαδικασία, η οποία τέθηκε από τον τότε υπουργό και διάδοχο του κυρίου Γεωργιάη, τον κύριο Βορίδη. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ακούω, είναι γεγονός ότι υπήρξε μια κακοδιαχείριση στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και όλοι τα ρίχνουν στον διοικητή του νοσοκομείου, στον κύριο Μαρτίνη. Διαπιστώνεται κάτι τέτοιο ή υπήρχαν και άλλοι? Δηλαδή, ήταν για όλα έφυγε ο Μαρτίνης, να το πω έτσι όπως ακούγεται? Προφανώς είχε τον πρώτο και τον κυρίαρχο ρόλο ως άτομο, αλλά επρόκειτο, σας πληροφορώ και σας βεβαιώνω, για σύστημα ολόκληρο, γύρω από το οποίο κινούνται πρόσωπα, πολιτικά κόμματα, κυρίαρχα της εποχής εκείνης, επιφανής της δημόσιας ζωής και δυνάμεις οι οποίες συνήθως δουλούν στο παρασκήνιο, εποφελούμενες οικονομικά. Εννοώ για προμηθευτές, εννοώ για δωρολήπτες, εννοώ για αποδέκτες δωρεάν νοσηλευτικών υπηρεσιών. Και όλα αυτά σας λέω σε μέσο συστήματος. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Μας ήρθε μια κατάσταση των εξυπηρετηθέντων σε εισαγωγικά. Μου έκανε εντύπωση η επιμέλεια με την οποία ο κύριος Μαρτίνης τηρούσε το αρχείο αυτό. Το αρχείο αυτό τι νόημα είχε να το τηρήσεις? Έκαμε μια εξυπηρέτηση στον τάδε πολιτικό, στον τάδε βουλευτή του, έβαλε τη μαμά του, τον μπαμπά του, το θείο του, το παιδί του και το νοσήλευσε δωρεάν. Γιατί άραγε να κρατάει τόσο επιμελώς ημερομηνίες και γεγονότα? Προφανώς με την ελπίδα μιας ανταπόδοσης. Με την ίδια λογική, να σας θυμίσω ότι παρόμοιες καταστάσεις έχουν βρεθεί και σε βουλευτές, ή τηρούνται και σε βουλευτικά γραφεία που έχουμε δει κατά καιρούς. Ναι, άρα λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό ότι είναι μια πολιτική διαδικασία, ένα πολιτικό αλυσβερίσι, αν θέλετε έτσι τη λέξη, ναι, που έχει προεκτάσει σε επιχειρηματικό φυσικά κόσμο, πάντως σε ανώτερο επίπεδο πάντως. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι στο σύστημα αυτό που είπατε, πολιτικά κόμματα δεν έχει αποδειχθεί ότι είχαν μπει μέσα, γιατί είπατε για πολιτικά κόμματα. Ναι, ως πολιτικά κόμματα μιλάμε μηχανισμούς πολιτικών κομμάτων, διότι παράδειγμα, τώρα γυρίζουμε πάλι την κουβέντα στα γεγονότα αναγκαστικά. Όταν, όπως μας κατέθεσε ο εργαζόμενος που εξετάσαμε την προηγούμενη φορά, ο κύριος Μπούρας, ο τότε διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, ήταν ο αποδέκτης της εντολής Σάλα. Ρωτήσαμε λοιπόν σχετικά με την εικόνα. Τι είπε ο κύριος Μπούρας όταν πήγε στο γραφείο του Σάλα μαζί με τους εργαζόμενους? Είπε θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, ή του είπε μάλιστα ότι πείτε? Και χθες, μάλιστα, αν θέλετε, για να το πάμε και λίγο παραπέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ερωτώμενος, μας είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είχε ενεργή ανάμειξη, άσχετα ότι δεν είναι πουθενά, το πήρε πάνω του ο κύριος Γεωργιάδης.
ενήμερος. Έχουμε συνεντεύξεις που εκθιάζεται η παρέμβαση Σαμαρά από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη για την κατάληξη που είχε το νοσοκομείο. Μα χαίρονται για την κατάληξη που είχε, γιατί σώθηκαν οι εργαζόμενοι, σώθηκε το νοσοκομείο. Ναι, να σας απαντήσω και σε αυτό. Είναι ευτυχή σε αυτό το πράγμα. Να σας δηλαδή, πω και αυτό. Το αποτέλεσμα τους θεωρούν ότι τους δικαίωσε. Έτσι, να ότι σας ήταν μια επιτυχημένη. Είχε μια επιτυχημένη έκβαση. Να σας πω και γι' αυτό ευχαρίστως. Δεν θα σταματήσω το γεγονός ότι υπερβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων, διότι μας έχουν αποκαλυφθεί και με στοιχεία ότι οι εργαζόμενοι έπαιρναν μέρος του μισθού τους έως και τον πληστηριασμό, που ακόμα τους χρωστάνε χρήματα περίπου το 20% των αποδοχών του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως είναι ιδιωτική διαφορά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εχθές ένα από τα σημαντικά σημεία της συνέντευξης του κυρίου Γεωργιάδη, κατά τη γνώμη μου, ήταν το εξής. Μας είπε ότι επρόκειτο για ιδεολογική επιλογή. Και δεν έχει άδικο. Πραγματικά την εποχή εκείνη, την εποχή της άκρατης υπόκλησης, ας πούμε, στο τραπεζικό σύστημα των ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς μέτρο και χωρίς περίσκεψη, θα έλεγε κανείς, ήταν πραγματικά και ιδεολογική επιλογή. Δηλαδή, η αντίληψη που έχει η μερίδα τουλάχιστον που εκπροσωπεί ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ένα νοσοκομείο ιδιωτικό είναι το ίδιο πράγμα με ένα νοσοκομείο με κοινοφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι ιδεολογική επιλογή. Και το παραδέχτηκε χθες στις σχετικές ερωτήσεις. Προφανώς η αντίληψη τουλάχιστον η δική μας είναι διαφορετική. Ότι προτάσσουμε τον κοινοφελή χαρακτήρα, διότι είναι ψευστικό δίλημα, ας πούμε, τι είδους νοσοκομείο ήταν το Ντινάν. Το Ντινάν ήταν σαφώς, το είπε και ο κύριος Λοβέρδος, όντας ο ίδιος νομικός και συνταγματολόγος, ένα νοσοκομείο που μετήχε του δημοσίου χαρακτήρος. Είχε και δημόσια χαρακτηριστικά. Δεν θα σας κουράσω λέγοντας συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν επρόκειτο για ιδιωτική κλινική. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, μια και αναφερθήκατε στον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος ήταν ο πρώτος πολιτικός, νομίζω, που κατέθεσε, δεύτερος ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξαν επιστολές του κυρίου Λοβέρδου προς την Επιτροπή, οι οποίες τις στέλνετε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Υπήρξε και άλλη απάντηση στη συνέχεια. Τι έχει γίνει? Να σας πω τι έγινε. Στην τελευταία φάση της καταθέσεως του κυρίου Λοβέρδου, θεώρησε καλό να μας διαβάσει μια δήλωση πολιτική δική του, κατά τρόπο μη, ας πούμε, αρμόζοντας τη διαδικασία αυτή. Τον αφήσαμε, προφανώς δεν είχαμε και καμία διάθεση για λογοκρισίες και τέτοια. Διαβάζει λοιπόν μια καταγγελτική δήλωση ότι τα πάντα είναι στημένα, τα πάντα είναι σικέ και ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε προκατηλημένοι για την πλειοψηφία μιλώντας. Η πλειοψηφία λοιπόν αυτομάτως του απάντησε με ένα κείμενο και στη συνέχεια τα πράγματα σταμάτησαν εκεί πέρα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε στον τύπο το ίδιο βράδυ κάτι δηλώσεις εμπριστικού, θα έλεγα και υβριστικού χαρακτήρα, δεν δόθηκε συνέχεια. Το πρόβλημα είναι ότι εχθές το πρωί κατατέθηκε στη γραμματεία της Επιτροπής το κείμενο αυτό. Προσέλαβε δηλαδή μια διαδικασία βεντέτα, ας το πω έτσι, η οποία μας ξένησε καταρχήν, προσωπικά με στεναχώρησε και όλες τις αδέλφες λέξεις, αλλά δεν είχα την επιλογή να την θάψω. Και την παρουσίασα στην Επιτροπή, όπως είχα υποχρέωση, και η Επιτροπή φυσικά εξανέστη. Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ προσωπικά, έχω, ας πούμε, θεωρούμε τον εαυτό μου προσβεβλημένο. Δεν μπορεί ο καθένας που παρελάβει από εκεί να μας λέει ότι είμαστε στημένοι. Με εκφράσεις, σας λέω και πάλι, εντελώς ανίκειες. Και αυτή η επιμονή, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, υποδηλώνει και ένα αίσθημα ενοχής, και το λέω δημοσίως, διότι κανείς φωνάζει. Πρέπει να αποδείξει κανείς ότι είναι αθώος, αλλά θα αποδείξει με άλλα μέσα. Έτσι. Κατά τη γνώμη λοιπόν τη δική μου, έκαμε λάθος ο κύριος Λοβέρδος, άνοιξε ένα μέτωπο το οποίο ας το εξετάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, αν ήταν μέσα στα πλαίσια, τα σωστά, τα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού και γενικότερα της ευπρέπειας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αυτός ήταν ο πρώτος θεματικός κύκλος του συνόλου της εξεταστικής, γιατί είναι μεγάλη περίοδος, δεν είναι μόνο το Ντινάν, από το 97 μέχρι το 2014. Στη συνέχεια τώρα, ποιοι θεματικοί κύκλοι πρόκειται να ανοίξουν και τι θα εξετάσει η Επιτροπή? Μάλιστα. Ήδη έχει πραγματικά τραβήξει αυτό αρκετά, ήταν ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω ότι κλείνει. Αν με μία ή δύο συνεδριάσεις το πολύ θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Στη συνέχεια έχουμε μεγάλα θέματα, όπως είπατε και εσείς. Έχουμε να εξετάσουμε κακοδιαχείριση του ΚΕΛΠΝΟ. Έχουμε τις περιπτώσεις του ΕΟΠΗ, οι οποίες ήταν και αυτές σκανδαλώδεις κατά ένα μέρος. Έχουμε αναδείξει δύο ελάσσονα μένα, αλλά σημαντικά θέματα της αρθροσκοπήσης, που είχε στηθεί μια μηχανή εκεί πέρα να παίρνουν χρήματα του δημοσίου χωρίς να τους ανήκουν όσοι τα απολάμβαναν. Το εργοστάσιο πλάσματος μας απασχόλησε και το εξετάζουμε αν και εκεί υπήρξε σκάνδαλο ή όχι. Και φυσικά μετά περνάμε στο φάρμακο και ιδιαίτερα στην περίπτωση Νοβάρτης. Έχουμε πει ότι την περίπτωση της Νοβάρτης την αφήσαμε τελευταία, προκειμένου να έρθουν και σιγά σιγά έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, πληροφορίες, στοιχεία, ντοκουμέντα και κυρίως αποκαλύψεις από τις διοκτικές αρχές και τις διοκτικές αρχές της Αμερικής.
Εκεί η κατακλείδα των εργασιών της Επιτροπής πιστεύω ότι θα είναι και περισσότερο ενδεχομένως ενδιαφέρουσα. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Να έρθουμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, και λίγο σε πολιτικά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς και οι συναδελφοί σας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πήρατε αποφάσεις οι οποίες πραγματικά ήταν αρκετά δύσκολες. Χθες η Επιτροπή, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έβγαλε μια ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας την προχθεσινή έξοδο στις αγορές ως ένα θετικό βήμα, λίγο εύθραυστο, είπε. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά αισθάνεστε ότι δικαιώνεστε, και με βάση και τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες και τις προσπάθειες, εάν βλέπετε κάτι θετικό και αν δικαιώνεστε στις προσπάθειές σας. Καταρχήν να σας πω ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού μου κάνει για μένα εντύπωση η ανακοίνωσή του. Συνήθως είναι προσεκτική έως και επικριτική. Το ότι έσκασε ένα χαμόγελο, ας το πω έτσι, η Επιτροπή είναι δύσκολος συνεργάτης. Δεν προχωράω σε χαρακτηρισμούς των προσώπων, ένα-δυο ξέρω από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει παρατήρησα και εγώ ότι ως θετικό γεγονός ότι ακόμα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού βρήκε θετική την κατάληξη της εξόδου στις αγορές. Το να πει κανείς τον εαυτό του δικαιωμένο ή όχι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι πρόωρο. Εκείνο που ξέρουμε όλοι μας είναι ότι εργαζόμαστε με βάση τη συνείδησή μας, εργαζόμαστε με βάση τις αξίες και τις αρχές που έχουμε και με βάση τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Γιατί κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι μόνο η έξοδος στις αγορές δεν φτάνει να πούμε ότι όφ, τελειώσαμε. Είναι ένα πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα, το είπε και ο Πρωθυπουργός με περίσκεψη, με τριοφροσύνη θα έλεγε κανείς, εχθές στη συνέντευξη, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις δεν βλέπουν έστω μια χαραμάδα. Δεν θέλω να ημινήσει την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η δουλειά της αυτή. Αλλά δεν μπορεί να πείσει κανένα, νομίζω, Έλληνα, ότι ξέρετε κάτι, εδώ έγινε τα πράγματα χειρότερα, ας πούμε, τη Τρίτη από ότι τη Δευτέρα. Δεν είναι σωστό, ξεπερνάει τη λογική αυτό το πράγμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι αυτό το πρώτο βήμα που όντως ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για την οικονομία, πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί πέραν από τα δεδομένα, έτσι, ώστε να δοθεί έτσι μια ανατροφοδότηση και με ένα φρεσκάρισμα του κυβερνητικού σχήματος, δηλαδή έναν ανασχηματισμό, να δώσει μια νέα ανάσα? Αναρμοδίως με ρωτάτε. Εγώ νομίζω ότι πάντοτε χρειάζονται αλλαγές σε κάθε περίπτωση. Αλλά πόσο εκτεταμένες θα είναι, αν είναι λεγόμενος δομικός κτλ. Προφανώς ένα σύνολο, μια ορχήστρα ας πούμε, έχει και παραφωνίες. Αλλά δεν είναι νομίζω αυτές που χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό σχήμα. Κυρίως νομίζω ότι έχει μια λειτουργικότητα και σιγά σιγά ανεβαίνοντας ο περνώντας καιρός ανεβάζει και αποδόσεις. Προσέξτε αυτές τις μέρες πώς έχει μια μεγάλη νομοθετική παραγωγή, η οποία για να φτάσει, το καταλαβαίνουν και εσείς που είστε κοινοβουλευτικοί συντάξεις, το ξέρετε καλύτερα, ενδεχομένως πόση προετοιμασία, πόση δουλειά πρέπει να έρθει για να φτάσει ένα σχέδιο νόμου να συζητηθεί στην Ολομέλεια. Και αυτές τις μέρες έχουμε ούτε λίγο ούτε πολλά 4 σχέδια νόμου. Και είναι δύο κομμάτια, αν με επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Παιδεία και υγεία είναι δύο πολύ βασικά θέματα, δύο πολύ βασικά πεδία και αντιπαράθεσης αλλά και μεταρρυθμίσεων, τα οποία βλέπουμε ότι τα προτάσει η κυβερνητική πολιτική. Με αυτά, μεταξύ των νομοσχεδίων, είναι τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος. Η παιδεία και η υγεία. Έχετε δίκιο. Και είναι συναφές και σύμφωνο με τον πολιτικό προσανατολισμό που έχει η κυβέρνηση μετά το τέλος της αξιολόγησης, να στραφεί στην καθημερινότητα, να δώσει λύσεις που χρονίζουν και κυρίως να μπορέσει να δώσει μια προοδευτική πνοή σε ορισμένα θέματα που λιμνάζανε, όπως τα θέματα της παιδείας, τα θέματα της υγείας που πολύ σωστά εντοπίζετε. Ειδικά στο θέμα της υγείας πιστεύω ότι επέρχεται μια σημαντικότατη τομή στην πραγματικότητα της υγείας στη χώρα μας, ειδικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τις δομές που προβλέπονται εκεί πέρα να σιγά σιγά να αναπτυχθούν. Νομίζω ότι θα αλλάξει και ο χάρτης της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και γενικότερα της νοσηλείας. Για να έρθουμε τελικά σε μια κανονικότητα, γιατί ακούμε συνέχεια αυτή την λέξη, ότι να μπορέσουμε να βγούμε και να επιστρέψει η καθημερινότητα του πολίτη, γιατί αυτό τελικά ενδιαφέρει τους πάντες, η καθημερινότητα του πολίτη σε μια κανονικότητα. Και βεβαίως να πω ότι και χθες, νομίζω δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σχετικά με τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν στην Λέσβο από τον σεισμό για τις επισκευές στα σπίτια τους, ώστε να μπορέσει να επέλθει μια κανονικότητα. Πιστεύετε ότι θα το επιτύχετε αυτό, το να βγούμε και να επιστρέψουμε σε αυτή την πολυπόθητη κανονικότητα? Η κανονικότητα συναρτάται με την απαλλαγή μας από την Επιτροπή.
Δεν είναι δυνατόν να θεωρείσαι κανονικό κράτος όταν για να συντάξει προϋπολογισμό πρέπει να ρωτήσει, για να φτιάξει βασικά νομοσχέδια πρέπει να σκέφτεσαι μήπως εάν και εφόσον οι δανειστές έχουν αντίρρηση. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, και πιστεύω ότι θα το καταφέρει, ήδη έχει σχηματίσει τις προϋποθέσεις γι' αυτό, και τις οικονομικές αλλά και τις νομικές προϋποθέσεις, αφού έχει υπάρξει συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό, είναι η έξοδος από την Επιτροπή. Όταν λοιπόν του χρόνου τέτοια εποχή με το καλό θα είμαστε σε θέση να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ότι επιτέλους μπορούμε να έχουμε το αυτοπροσδιορισμό που κάθε σύγχρονο κράτος θα έχει, θα μπορούμε να μιλάμε για την κανονικότητα. Και επίσης η κανονικότητα συναρτάται με το πόσα χρήματα έχει καθένα στην τσέπη του. Μάλιστα. Και αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει. Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια θυσίας, κάποια. Μάλιστα. Θέλω σε αυτό το σημείο τον συναδελφό μου, τον Αντώνη Ανδρόπουλο, και βεβαίως εσάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παλωμενάκη, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας εδώ στην πρωινή ανάγνωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αναφερθήκαμε πριν από λίγο σε θέματα υγείας και παιδείας. Αυτό το θέμα είναι το επόμενο μας αντικείμενο. Έχει να κάνει με το νομοσχέδιο σχετικά με την παιδεία, το οποίο συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Στην επί των άρθρων συζήτηση, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, αφού έκανε αναφορά στο εξαιρετικό κλίμα της συνεδρίασης, στην οποία ακούστηκαν οι φορείς, υπογράμμισε τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου. Για τις εκλογές των διοικήσεων των πανεπιστημίων, τόνισε πως το νέο σύστημα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς θα υπάρξουν συνθέσεις στις διοικήσεις. Αναφορές έκανε ο Υπουργός και στην καθιέρωση της πενταετούς φοίτησης σε μάστερ και στη δωρεάν φοίτηση στα μάστερ. Το νομοσχέδιο αποτελεί μια πολύ καλά επεξεργασμένη παρέμβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, τόνισε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη. Ενώ η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως, έκανε λόγο για ρυθμίσεις πλήγματα στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έκανε λόγο για προσπάθεια αποδόμησης του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος είχε ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία. Για πρωτόγνωρο τρόπο νομοθέτησης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Αντώνης Γρέγος. Το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ιωάννης Δελής. Ο Κωνσταντίνος Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έκανε λόγο για ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην εκπαίδευση, ενώ ο Αναστάσιος Μεγαλομίστακας διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για άρθρα του νομοσχεδίου. Για νομοσχέδιο με ιδεολειψίες και ρεβανσισμούς, κατηγόρησε το Υπουργείο Παιδείας ο ειδικός αγορητής του ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς. Θα μείνουμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διότι χθες έληξε η επίσκεψη εδώ στη Βουλή της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, ομογενείς μας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε γερουσίες, σε κοινοβούλια του εξωτερικού και έρχονται εδώ και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις. Χθες, λοιπόν, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Υπηρεσιακών Παραγόντων συναντήθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Διαπρεπής ομογενείς, εν ενεργεία υπουργοί όπως από τον Καναδά, πρώην πρόεδροι γερουσίας όπως από την Μινεσότα και οι κοινοβουλευτικοί από τα πέρατα του κόσμου αντάλλαξαν απόψεις για θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης με τους τρεις Έλληνες υπουργούς παιδείας, Γαβρόγλου, Φωτάκη και Ζουράρη, έχοντας όμως η κάθε πλευρά ένα διαφορετικό στόχο. Οι περισσότεροι ομογενείς έδειξαν να ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της εκμάθησης στο εξωτερικό της ελληνικής γλώσσας. Η Ελλάδα για αυτούς είναι στην καλύτερη περίπτωση τόπος διακοπών, όχι προορισμός επιστροφής. Ανεξαρτήτως αυτού, ο Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε πως με δεδομένη την τρέχουσα δαπάνη των 20 εκατομμυρίων σε εκπαιδευτικούς ανά τον πλανήτη για τη διδασκαλία των ελληνικών, δεν καταγράφονται επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο και πάντως δεν θα πρέπει με την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα να αναμένεται ο διορισμός περισσότερων ακόμα εκπαιδευτικών ως επίλυση ενός προβλήματος που δεν έχει καν σαφή προσδιορισμό. Από την πλευρά τους, οι Έλληνες Υπουργοί Παιδείας εκδήλωσαν την αγωνία τους για την ανάσχεση του κύματος φυγής εγκεφάλων στο εξωτερικό, για την υιοθέτηση συνεργειών με χώρες όπως η Γερμανία, η οποία διαπρέπει στην τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, ενώ ο επί της τεχνολογίας και έρευνας υπουργός, ο κ. Φωτάκης, περιέγραψε τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυβέρνηση για την ανάδειξη της καινοτομίας της γνώσης ως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Αναφέρθηκε εκτενώς στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς και τη στήριξη της οικονομίας, αλλά και στο ρόλο της πολιτείας που οφείλει να δημιουργεί όπου μπορούν να ανθίσουν ευκαιρίες, έρευνα, καινοτομία, αλλά και κίνητρα προσέλκυσης νέων επιστημόνων από το εξωτερικό.
Θα πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση, ούτως ώστε, και εδώ υπάρχει ένας πάλι συγκεκριμένος σχεδιασμός, ούτως ώστε νέοι επιστήμονες να μην επανέρχονται μονάχα στο δημόσιο, αλλά να εμπλουτίζουν και το δυναμικό του ιδιωτικού τομέα. Και κυρίως σε αυτό που αποσκοπούμε είναι η ενίσχυση τμήματων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Σε αυτό είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο και φιλόδοξο, το οποίο ξεκινά σύντομα, θα ανακοινωθεί. Αλλά όχι μόνο αυτό. Επειδή η δομή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι πολλές από αυτές είναι μικρομεσαίες, θέλουμε να δημιουργήσουμε δομές που να λειτουργήσουν σαν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε θεματικούς τομείς επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις που ασχολούνται με παραδοσιακά προϊόντα όπως το μέλι, το κρασί και άλλα. Και φυσικά οι ομογενείς από το εξωτερικό δεν θα μπορούσαν να λείψουν και να μην συναντηθούν με τι άλλο, με την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. Η ενίσχυση των σχέσεων του ελληνισμού της Διασποράς με το Μητροπολιτικό Κέντρο αποτέλεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος της ΠΑΔΕ Παναγιώτης Κατσαμπάνης, γερουσιαστής στη Δυτική Αυστραλία, ευχαρίστησε τη Βουλή για τη στήριξη που παρέχει στο έργο της Ένωσης, επισημένοντας παράλληλα τα βήματα προόδου που, όπως είπε, έχει σημειώσει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συνδρομή της ΠΑΔΕ στην προώθηση των ελληνικών θέσεων σε διεθνές επίπεδο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Η κυβέρνησή μας και η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα ασχοληθεί συστηματικά με το θέμα αυτό και εν ώψη της επικείμενης αναθεώρησης συντάγματος. Η προσωπική πρόταση την οποία έχω υποβάλει μαζί με μια άλλη ομάδα συνταγματολόγων που προσπάθησε να αναπτύξει τις σχετικούς άξονες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πέρσι τέτοιο καιρό στο Περιστήλιο, κατατείνει στο να αποκτήσει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια ουσία η συνταγματική πρόβλεψη για την ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό, ακολουθώντας περίπου το γαλλικό μοντέλο, δηλαδή κάθε μεγάλη περιφέρεια, κάθε ήπειρος ουσιαστικά, να στέλνει το δικό της βουλευτή, εκπρόσωπο της ομογένειάς μας, στην Ελληνική Βουλή. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ, Λεωνίδας Γραπτάκης, γερουσιαστής στην πολιτεία Ρον Άιλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις επαφές του Μητροπολιτικού Κέντρου με τη νέα γενιά των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, ενώ ο βουλευτής στο Σουηδικό Κοινοβούλιο Σωτήρης Δελής επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας στον ομογενειακό πληθυσμό. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΔΕ, Γιάννης Πανταζόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργού συμμετοχής της Ομογένειας στα κοινωνικά δρόμενα των χωρών που δραστηριοποιείται, ενώ ο Λαοκράτης Κοραντής από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας χαρακτήρισε την Ομογένεια πηγή ελληνισμού στο εξωτερικό. Τέλος, για την ανάγκη συντονισμού των δράσεων τόσο των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών, όσο και των ελληνικής καταγωγής βουλευτών σε κοινοβούλια και νομοθετικά σώματα της Αλλοδαπής για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, έκαναν λόγο η Ελένη Πετινός και η Έλλη Σάιμονς από το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Από ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, τόνισε ότι πρέπει να κρατηθεί ψηλά ο ελληνισμός, αφού, όπως υπογράμμισε, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ενώ η Χρυσούλα Κατσαβριά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε για το έργο που προσφέρει στον ελληνισμό η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Το θέμα της ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης έθεσε τόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, Σάββας Αναστασιάδης, όσο και οι βουλευτές Χρήστος Παπάς από τη Χρυσή Αυγή και Γιώργος Λαζαρίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, μιλώντας για δυναμικό συνδετικό κρίκο με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το λόγο πήρε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Σαμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη για την Ελλάδα περνά μέσα από τη συνένωση όλων των δυνάμεων του ελληνισμού. Στη συνάντηση παρέστησαν και ομογενείς φοιτητές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Τρία γεγονότα θα θυμηθούμε σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το 1832 στο Ναύπλιο η Εθνοσυνέλευση επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα εστέφεται ο βασιλιάς της Ελλάδας. Οι μεγάλες δυνάμεις όρισαν με τη συνθήκη του Λονδίνου τον 17χρονο τότε Όθωνα βασιλιά της Ελλάδας. Ήταν ο μοναδικός μονάρχης που έφερε τον τίτλο βασιλιάς της Ελλάδας, δεδομένου ότι οι επόμενοι είχαν τον τίτλο βασιλιάς των Ελλήνων.
Ταξιδεύουμε 90 χρόνια μετά, όπου σαν σήμερα με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Πρώτη προϋπόθεση για την εισαγωγή ήταν το απολυτήριο Δημοσίου Γυμνασίου ή του Πρακτικού Λυκείου Αθηνών ή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Δεύτερη προϋπόθεση ήταν η επιτυχία σε δοκιμασία που όριζε επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από καθηγητές του Πανεπιστημίου. Όσοι προέρχονταν από το Πρακτικό Λύκειο Αθηνών ή άλλο μοειδές εκπαιδευτήριο μπορούσαν να εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή ή στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Σπουδών. Οι απόφοιτοι της Ριζαρίου είχαν το δικαίωμα εγγραφής στη Θεολογική Σχολή. Πάμε 50 χρόνια αργότερα, 1973. Όλα έτοιμα σαν σήμερα για το δημοψήφισμα του 1973. Υπήρξε το δεύτερο από τα δύο νόθα δημοψηφίσματα που διενήργησε η Χούντα των Συνταγματαρχών. Προκηρύχθηκε στις 12 Ιουνίου του 1973 και διεξήχθη 45 μέρες μετά με σκοπό να εγκριθεί η κατάργηση της μοναρχίας που είχε αποφασίσει και εκτελέσει δύο μήνες νωρίτερα ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν με συντακτική πράξη είχε εγκαθιδρύσει το πολίτευμα της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με ενώ πρόεδρο ποιον άλλον τον ίδιο. Το δημοψήφισμα κατήργησε τη μοναρχία με ποσοστό 78,4%. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρωινή σας ανάγνωση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα.